They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Και έτσι ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ μεταμορφώθηκε σε υπέρμαχο των ζώων. Ο αδιανόητος και αβάσιμος ισχυρισμός του πρώην Προέδρου για μετανάστες που κλέβουν και τρώνε κατοικίδια στο Springfield του Οχάιο προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και ένα κύμα ακατάσχετου τρολαρίσματος. Τα κοινωνικά δίκτυα πλημμύρισαν από δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης που δείχνουν ζώα να υποστηρίζουν θερμά την υποψηφιότητα του 78χρονου. My dog was taken and used for food, so maybe he said that and maybe that's a good thing to say for... Παρακολουθώντας το debate, ένα σκύλος τρομάζει στο άκουσμα των όσων ξεστόμησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας τη ζεστασιά του καναπέ. Ανάστατη, σύμφωνα με τον κόσμο των κοινωνικών δικτύων, όλη η κοινότητα των σκύλων. They're eating the pets of the people that live there. Και το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Αριζόνα τοποθέτησε διαφημιστική πινακίδα με το σύνθημα «Τρώτε λιγότερα γατάκια». Όλα αυτά βέβαια κοιτάζοντας τη χιουμοριστική πλευρά της ιστορίας, γιατί δυστυχώς υπάρχει και η ρεαλιστική πραγματικότητα της οποίας θύματα από την απερισκεψία και χρήση αβάσιμων ισχυρισμών ενός πρώην Προέδρου που διεκδικεί το Λευκό Οίκο και πάλι πέφτουν οι μετανάστες. Άνθρωποι που από μία κουβέντα σε ένα debate που παρακολούθησαν 67 και πλέον εκατομμύρια βρέθηκαν στο στόχαστρο. There are fear, a lot of fears going on right now. Some of them are talking about living Springfield. Some of them are scared for their life. It's a little bit tough for us. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπερνώντας κάθε δημοσκόπηση και ανάλυση που έγινε μετά το τέλος του debate, θεωρεί πως είχε εξαιρετική απόδοση που του χάρισε την νίκη απέναντι στην Κάμαλα Χάρις. Γι' αυτό και δεν δεσμεύεται για ένα νέο. Win, you don't really necessarily have to do it a second time, so we'll see. Στο Μεσανατολικό πάμε.